Η εξαιρετική πορεία των δύο αντιπάλων προσέλκυσε αρκετό κοινό στο γήπεδο της Σκόντα Ξάνθης που φιλοξενεί την ΑΕΚ. Πρώτο ημίχρονο, ελάχιστα πράγματα, μόνο μία καλή στιγμή με τον Νίκο Λιμπερόπουλο να σουτάρει. Στην πορεία της μπάλας μπήκε πρώτα ο Παβιός, στη συνέχεια ο Μάλαρτς. Έφυγε out, δείτε και πάλι την μοναδική προσπάθεια που καταγράφηκε στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερο ημίχρονο και από το 75 και μετά έγιναν όλα όσα διαδραματίστηκαν στην Ξάνθη. Πρώτα ένα σουτ του Μπάρκογλου, κερδισμένο κόρνερ για την Σκόντα Ξάνθη στο ίδιο λεπτό. Προσπαθεί ο Κιντάνα με λόμπα να νικήσει τον Χιώτη, ο οποίος διώχνει σε κόρνερ. Ένα ακόμη για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έψαξαν τον γκολ, επωφελούμενοι και από την κούραση της Ένωσης. Εδώ και πάλι φάση πώς βγάζει ο Χιώτης απόντος του Σορεντίνο στην εστία της Ένωσης. Και από την εκτέλεση και αυτού του κόρνερ, ο Χιώτης ήταν και πάλι παρόν να πει όχι στην κεφαλιά του Ντελγάδο. Η απάντηση της ΑΕΚ με τον Ζούλιο Σέζαρ στριφογυρίζει στο κόρνερ, σεντράρει, ο Νίκος Λιμπερόπουλος σηκώνεται πολύ ψηλά, αλλά ο Πολωνός τερματοφύλακας της Σκόντα Ξάνθης ήταν παρόν και έκανε την επέμβαση του αγώνα. Δείτε και πάλι καρφωτή κεφαλιά από τον Νίκο Λιμπερόπουλο, εξαιρετική απόκρουση από τον Μάλαρτ σε κόρνερ. Η Ξάνθη έψαξε τον γκολ, κεφαλιά του Μπάρκογλου, η μεγαλύτερη στιγμή στην αναμέτρηση, δοκάρι και έξω. Στο 86 καταγράφηκε αυτή η φάση με τον Γιώργο Μπάρκογλου να σηκώνεται ψηλά κανείς στο κέντρο της άμυνας, παρέμεινε το 0-0 όπως και στην τελευταία φάση του αγώνα. Εδώ ο Παουτάσο περνά την μπάλα από την μύτη της Βελόνας για τον Ζούλιο Σέζαρ. Αυτός όμως δεν ξέρει τι ακριβώς θέλει να κάνει, να σουτάρει ή να πασάρει. Ο Μάλαρτς μπλοκάρει, κάπου εκεί τελειώνουν όλα. Το σερί των 5 νικών της Ξάνθης και των 8 της ΑΕΚ σταμάτησε κάπου εκεί.